Παρά το γεγονό ότι η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων στου ημικρατικού οργανισμού λήγει σήμερα, το θέμα δεν ήταν στην ατζέντα τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετατέθηκε κατά πάσα πιθανότητα για την ερχόμενη εβδομάδα, καθώ η απουσία του Προέδρου τη Δημοκρατία στη Σύνοδο Κορυφή δεν επέτρεψε να μελετηθούν οι εισηγήσει και οι προτάσει των αρμοδίων Υπουργών. Εκτιμάται ότι οι αλλαγέ στα Διοικητικά Συμβούλια δεν θα είναι ευρεία κλίμακα και ότι αρκετοί εκ των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβούλων θα παραμείνουν στι θέσει του. Εκτό σχεδιασμού, θα δεθούν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει 60 μήνε σε διοικήση ημικρατικών οργανισμών. Σε αυτά, συγκαταλέγονται οι πρόεδροι τριών ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι συμπλήρωσαν του 60 μήνε και δεν μπορούν να επαναδιοριστούν λόγω των προνοιών τη κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για τον πρόεδρο του ΔΣΣΤ, Χρήστο Πατσαλίδη, τον πρόεδρο τη Αρχή Λιμένων Κύπρου, Αλέκο Μιχαηλίδη και την πρόεδρο του ΚΟΑ, Κλέα Παπαέλληνα. Νέο πρόεδρο θα αποκτήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο τη Αρχή ηλεκτρισμού, καθώ ο Όθωνα Θεοδούλου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει το πόστο.